Αυτό ήταν ένα βιβλίο το οποίο υπήρχε υπομορφή περισσότερων σημειώσεων. Δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ. Παρά το γεγονός ότι ο Λιούντ πέθανε το 61, πριν από 50 τόσα χρόνια, δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ αυτό το βιβλίο. Και κυκλοφόρησε το 2009. Κάποιοι μελετητές είχαν πρόσβαση βέβαια σε αυτό το χειρόγραφα, αλλά δεν είχε κυκλοφορήσει ευρέως να γίνει αντικείμενο μελέτης κυρίως σε ακαδημαϊκούς κύκλους. Σε αυτό το βιβλίο ο Γιούνγκ διερεύνησε και διατύπωσε σε κάποιο βαθμό τις απόψεις του κυρίως για την ψυχή, για το συλλογικό υποσυνείδητο, για όλα αυτά τα οποία τον απασχόλησαν και για τα οποία διαφοροποιήθηκε από τον Φρόιντ. Ξέρετε ότι υπήρξε μια διάσταση ανάμεσα στον Φρόιντ και τον Γιούνγκ και οι δύο θεωρούνται πολύ σημαντικοί. Αν θέλαμε λίγο απλοϊκά να έτσι, διαγράψουμε τη διαφοροποίηση του ενός από τον άλλον, θα λέγαμε ότι ο Φρόιντ δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ατομική και τραυματική εμπειρία. Δηλαδή, εξηγεί τη συμπεριφορά του ανθρώπου μέσα από την αναδρομή σε τραυματικά γεγονότα και εμπειρίες που είχε στην βρεφική, παιδική ηλικία, τα οποία συνήθως αποθούνται και βγαίνουν σαν επιθυμίες με άλλους τρόπους. Γι' αυτό και ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα όνειρα και με την εξατομικευμένη έτσι, θεραπεία ατόμων. Ο Γιούνγκ διαφοροποιείται αρκετά γιατί σαν ενδιαφέρεται περισσότερο για το συλλογικό ασυνείδητο. Λέει δηλαδή ότι ισχύουν αυτά που λέει ο Φρόιντ, ο καθένας από εμάς έχει τις δικές του ατομικές και προσωπικές εμπειρίες που καθορίζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται, αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία που ενώνουν όλους εμάς, όλους τους ανθρώπους, που είναι βαθιά ριζεμένα στο DNA μας, δεν το λέει DNA βέβαια, στην ψυχή το λέει αυτός, στη συλλογική ψυχή, και ότι είναι οικεία πράγματα για όλους εμάς και εκεί ασχολείται και παίρνει συνήθως λέει τη μορφή των συμβόλων. Οπότε κάνει και αυτό, κυκλοφορεί και στα ελληνικά αυτό το λεγόμενο ιστορία των συμβόλων και το λεξικό των συμβόλων, που προσπαθεί να δει κατά πόσο με το πέρασμα των αιώνων οι άνθρωποι έχουν καταλήξει σε κάποιες φόρμες και κάποια σχήματα που για όλους τους ανθρώπους συμβολίζουν κάτι. Και διαφοροποιείται κατά κάποιο τρόπο μέσω αυτής της έμφασης στο συλλογικό και διάφορα άλλα που δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αυτή τη στιγμή βέβαια. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ ότι όλα αυτά τα διερευνά σε αυτό το κόκκινο βιβλίο ένας πολύ μεγάλος βαρύς τόμος, μεγάλη μεγέθους, ο οποίος εκτίθεται, όπως είπαμε, σε περίοδη θέση και ο οποίος μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή βέβαια εδώ, γιατί και εμείς κάνουμε εικαστικά, μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή που είναι εικονογραφημένος από τον ίδιο τον Γιούνγκ κιόλας. Και στην αίθουσα υπήρχε στο κέντρο της αίθουσας το ίδιο το κόκκινο βιβλίο, το αυθεντικό, ανοιγμένο σε ένα σαλόνι, σε ένα δισέλιδο και γύρω-γύρω-γύρω υπήρχαν οι φάσοι Miles, πώς το λένε τώρα αυτό, πανομοιότυπα, αντίτυπα πολύ καλής ποιότητας, ανοιγμένα σε όλες τις σελίδες που είχαν εικονογράφηση. Από τον ίδιο το Γιούνγκ, χωρίς να έχει εγκύκλια παιδεία τέχνης, δεν είχε σπουδάσει ζωγραφική. Οπότε μπορούσε να δει όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες, εδώ, και το κείμενο είναι ωραίο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία γραμμένο αυτό το κείμενο και γραφιστικά θέλω να σας πω, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο υιοθετεί την χειροτεχνική κομψότητα των γοτθικών χειρογράφων για να φτιάξει ένα βιβλίο στον 20ο αιώνα. Όχι, αυτό δεν με ενδιαφέρει τόσο. Και πολλές φορές υπάρχει και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σύζευξη κειμένου και εικόνας, η οποία μας βοηθά να καταλάβουμε λίγο περισσότερο και την εικόνα. Εδώ, για παράδειγμα, γράφει. Έχει κάτι πολύ ωραία πράγματα που αυτός μιλάει στην ψυχή του. Κάνει μια κατάδυση στον χώρο του υποσυνειδήτου του και μιλάει στην ψυχή του. Σαν να είναι άλλη. Σαν να είναι μια άλλη υπόσταση η ψυχή του και μιλάει μαζί της. Ο τρόπος που της απευθύνεται είναι σαν πώς μιλάει κανείς όταν αν είναι πιστός και προσεύχεται, πώς μιλάει στο Θεό.
μιλάει κάπως έτσι μαζί της και προσπαθεί να καταλάβει την υπόστασή της, αν είναι κάτι διαφορετικό, πριν ενωθούν ξανά σε ένα. Είναι ποιητικό βέβαια. Είναι πάρα πολύ όμορφο το κείμενο, πολύ όμορφο. Εδώ για παράδειγμα εκεί πάνω που βλέπετε αυτό το κείμενο λέει «Άμι, είσαι, η αρχή, είσαι ο κύριος της αρχής, Άμι, είσαι το άστρο της Ανατολής, Άμι, είσαι το λουλούδι που ανθίζει πάνω απ' όλα, Άμι, είσαι το ελάφι που ξεφεύγει από το δάσος, Άμι, είσαι το τραγούδι που ακούγεται πάνω από το νερό, Άμιν. Είσαι η αρχή και το τέλος». Βλέπετε ότι φαίνεται να έχει, μοιάζει λίγο με ύμνους που σε πολλά θρησκεολογικά πλαίσια απευθύνονται στο Θεό ή στους θεούς. Αλλά αυτός τώρα μιλάει στην ψυχή του και προσπαθεί να της κάνει μια επίκληση μιλώντας με ένα πολύ ποιητικό τρόπο. Οπότε αυτά που βλέπετε στην εικόνα, εδώ αυτή η εικόνα, που εικονογραφεί αυτά που μόλις διαβάσαμε, είναι κυρίως αυτό. Είναι το φως και το σκοτάδι, είναι τα λουλούδια που ανθίζουν, είναι οι ωκεανοί, είναι το δάσος, είναι το άνοιγμα, η άνθηση. Μέσα από ένα πάρα πολύ αφαιρετικό τρόπο, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εικονογραφικά είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά, αλλά γίνονται ακόμα ωραιότερα εάν κάποιος διαβάσει και τα κείμενα και δει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται. Εδώ, για παράδειγμα, το κείμενο που γράφει σε αυτό το πολύ ωραίο κοσμικό αυγό του Γιούγκ, γράφει το «Η φωτιά έρχεται έξω από το μουστίλι και αβράχνει το δέντρο της ζωής. Ένας κύκλος ολοκληρώνεται, αλλά είναι ο κύκλος μέσα στο κοσμικό αυγό. Ένας παράξενος θεός, ο κατανόμαστος θεός της μοναξιάς, το εγκολπώνεται. Καινούρια νέα πλάσματα δημιουργούνται από τον καπνό και τη στάχτη». Οπότε εδώ μου μιλάει για την αναγέννηση, για το κοσμικό αυγό σαν ένα σύμβολο τέτοιας αναγέννησης και τα ενσωματώνει αυτά στα σχέδια. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει στην ιστορία της τέχνης, που κυρίως ήταν στιλιστικές οι επιλογές. Δηλαδή πήγαινε σε μια σχολή καλλιτεχνών και σου έδινε ο δάσκαλος ότι για να ισορροπεί η σύνθεση αυτό πρέπει να είναι έτσι και όχι έτσι. Αν δεν είχες πάει σε μια σχολή καλλιτεχνών και ήσουν σε μια πρωτοπορία, ήθελες να διαφοροποιηθείς από την ακαδημαϊκή ματιά του προηγούμενου και γινόσουν ο Ιμπρεσιονιστής, ο Βαν Γκόγκ, ο Πόλοκ, ο Πικάσο. Άρχισες δηλαδή να καταθέτεις ένα διαφορετικό τρόπο που πάλι όμως επικεντρωνόταν σε στιλιστικές διαφοροποιήσεις. Εδώ δεν κάθεται ο Γιούγκ να ζωγραφίσει. Δεν τον απασχολεί τόσο πολύ η σύνθεση. Μπορεί μέσα του να έχει και κάποιο ταλέντο καλλιτέχνη, γιατί είναι πολύ όμορφες οι συνθέσεις αυτές, αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να απεικονίσει αυτές τις ιδέες τις οποίες ανακαλύπτει ταξιδεύοντας. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο αυτών των εικόνων. Από εκεί και πέρα, σαν σχέδια, είναι πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα και είναι ένα ταξίδι. Να, αυτό ας πούμε, τα σύμβολα. Αυτό έλειξε την καταγωγή του και από την Αιγυπτιακή τέχνη. Όπου η Αιγυπτιακή τέχνη, επειδή οι Αιγύπτιοι είχαν τον κυκλικό χρόνο, όπως έχουμε πει και παλιότερα, όχι τον γραμμικό χρόνο που έχουμε εμείς οι Δυτικοί, αρχή, μέση και τέλος, που δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω στο παρελθόν. Οι Αιγύπτιοι λοιπόν είχαν τον κυκλικό χρόνο. Ο κυκλικός χρόνος συγκροτεί το περισσότερο μέσα από τα δύο κυρίαρχα στοιχεία της Αιγύπτου, που ήταν ο ήλιος και ο νήλος. Ο ήλιος λοιπόν είχε κυκλική ροή. Γεννιόταν κάθε πρωί στην Ανατολή και πέθαινε κάθε απόγευμα στη Δύση, για να ξαναγεννηθεί το επόμενο πρωί από την Ανατολή. Ο νήλος έκανε το ίδιο με μια μεγαλύτερη περιοδικότητα βέβαια, κάθε δύο φορές το χρόνο, πλημμύριζε και μετά σταδιακά ξερενότανε και μετά ξαναπλημμύριζε και μετά ξαναξερενότανε. Αυτά τα δύο στοιχεία, τα δύο φαινόμενα, τα δύο σώματα όπως θα το πείτε τα, είναι ο ήλιος και ο νήλος που δουλεύουν και τα δύο με κυκλική
υπόσταση ήταν αυτά που εμφύσισαν στους Αιγυπτίους την αίσθηση του κυκλικού χρόνου. Εδώ λοιπόν τι έπαιρνε, και απέβηκαν πολύ συχνά οι Αιγύπτιοι στις δικές τους απεικονίσεις τον ήλιο, αυτός είναι ο ήλιος, τον ήλιο πάνω στο καράβι του Νείλου. Άρα ο ήλιος έκανε και αυτός την κυκλική ροή όπως και ο Νείλος. Εδώ. Και υπήρχε ο πάνω κόσμος και κάτω κόσμος και τα τέρατα και εδώ είναι το... Άρα αυτός ο Γιούνγκ τώρα παίρνει αυτά τα στοιχεία που ανήκουν σε μια παράδοση 4.000 ετών πριν από τον Γιούνγκ και θεωρεί ότι αυτά τα σύμβολα, η κυκλική ροή του χρόνου, η υπόσταση των ουράνιων φαινομένων, το αυγό σαν σύμβολο αναγέννησης, ο σταυρός, ο κύκλος, το τετράγωνο, το κύμα, το δέντρο, όλα αυτά λοιπόν θεωρεί ότι έχουν ένα κοσμογονικό συμβολισμό και προσπαθεί να διερευνήσει την εγκυρότητά του και τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο συμβολισμός συγκροτεί, αν συγκροτεί, ένα ενιαίο συμβολικό σύμπαν. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο αν διαβάσετε, αν διαβάσετε του. Είναι ωραίο γιατί σε αντίθεση με τον Φρόιντ, εμένα τι μου αρέσει το Γιούνγκ, ξέρετε. Μ' αρέσει το ότι σε αντίθεση με τον Φρόιντ, ο Φρόιντ επηρέασε περισσότερο κόσμο, βέβαια. Και είναι και πιο εφαρμόσιμο αυτό το πράγμα. Αλλά ο Φρόιντ έχει ένα είδος θεραπευτικής επικέντρωσης. Δηλαδή, όταν ας πούμε, ασχολείται ο Φρόιντ με κάτι, είναι σαν να λέει, εδώ, είσαι άρρωστος, έλα εδώ να σου βρω εγώ γιατί είσαι ανισόρροπος και να σε κάνω καλά. Οπότε έχει αυτό το στίγμα του ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα, γιατί αυτοί που είχαν νευρώσεις και ψυχώσεις και τέτοιου είδους ψυχικές ανισορροπίες ήταν οι ασθενείς οι οποίοι πυροδότησαν όλη αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεωρία. Ενώ ο Γιούνγκ δεν κάνει αυτό, απλώς ασχολείται με έλα να μου πεις και εσύ την ιστορία σου για να λύσουμε μαζί το γρίφο από την ποίηση του σύμπαντος. Αυτό το δεύτερο μπορεί να ακούγεται λίγο πιο αερολογία, αλλά πιο, ναι, είναι λίγο, αλλά είναι πιο ποιητικό και πιο ωραίο. Γι' αυτό και ο ένας είχε μία, να σας το πω και ταξικά αυτό αν σας ενδιαφέρει, ο ένας είχε μία πελατεία νευρωτικών μεγαλοαστών κυριών και ο άλλος είχε, ο άλλος πηγαίνει και στα εργοστάσια και σε λαϊκούς τόπους για να δει τον τρόπο που προσλάμβαναν οι μάζες των ανθρώπων τα σύμβολα. Και μίλαγε περισσότερο σε κοινό, σε κόσμο, είχε ούτως ή άλλως ο ένας μιλάει πιο πολύ για το ατομικό ασυνείδητο και ο άλλος για το συλλογικό. Οπότε υπάρχει αυτή η διαφορά και στον προσανατολισμό.